σπίτλος με πράσινο ματάκι. Και θα μου κάνει κρέφια αν την παντρευτώ. Εγώ αμέσως πίστεψα αυτά τα λόγια που είπε. Της είπα ήρθε η ώρα να κάνω σπιτικό. Πως είμαι Ανατολίτης και λίγο Ευρωπαίος. Αλλά δεν τρέχει τίποτα, θα κάνω τον γαμπρό. Τους πρώτους μήνες ήμασταν τρελά ερωτευμένοι. Ήταν όλα όμορφα, ήταν μαγικά. Εκείνη μ' αγαπούσε, στα μάτια με κοιτούσε. Το σπίτι στην εντέλεια και όλα τα σχετικά. Τα πάντα είχα στο χέρι, στο άλλο ένα μπεγλέρι. Είχα αυτό που λέμε δούλα και γυρά. Μέσα στο σπίτι είχαμε γέλια, πανηγύρια. Δεν είχαμε προβλήματα οικονομικά. Όμως φίλε μου δεν είχε αρχίσει ακόμα. Ακόμα είχε τίτλους, δεν είδα καθαρά. Τώρα αρχίζει η γκρίνια, αρχίζει η μουρμούρα. Και θα μου λέει συνέχεια πως δεν περνά καλά. Εγώ της λέω αγάπη μου τα πάντα σου έχω δώσει. Αυτή μου ρίχνει βλέμμα, ρεύμα με περνά. Μου λέει είσαι πέρας, άντρας που να νιώσει. Είσαι ένας ανέστητος που την περνά καλά. Μου λέει την πειράζει που άφησα μουστάκι. Και πως την τσιπάει όταν τη φιλώ. Μου λέει θα με διώξει ή θα με κλειδώσει. Αν δεν βάλω σμόκιν, αν δεν σοβαρευτώ. Εγώ κάνω προσπάθεια, μωρό μου τι συμβαίνει. Αυτά τα είχαμε πει πριν σε παντρευτώ. Τώρα τα φέρνεις τούμπα, κάνεις κολοτούμπα. Μου λες άντε στη μάνα σου να φύγεις από εδώ.